Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι στη Θεσσαλονίκη και είπα επί τη ευκαιρία, πριν μας διώξουν, πριν πετάξουν τα πράγματά μας από το δωμάτιο για να κάνουμε check out, να γυρίσω ένα βίντεο με το τι έχω πάρει μαζί μου από μακιγιάζ. Γιατί αν κάνουμε και skincare θα βραδιάσουμε. Έχω πάρει 4 νεσεσέρ, 3, 4 νεσεσέρ μαζί μου. Οπότε δεν προλαβαίνουμε να δείξω και το skincare, ίσως όταν γυρίσω στην Αθήνα. Οπότε θα σας δείξω το μακιγιάζ, κάτι κραγιόν επίσης, ξέμπαρκα, και τα πινέλα. Πάμε να τα δούμε. Να σημειώσω κάπου εδώ για τις κακές γλώσσες ότι έλειψα 7 βράδια, οπότε ήθελα αρκετά πράγματα μαζί μου. Ψέματα. Εντάξει, θα τα έπαιρνα είτε ήταν 7 είτε ήταν 2 βράδια. Γιατί απλά τα χρησιμοποιώ όλα όσα θα σας δείξω, εκτός από τα κραγιόν που okay, τα εναλλάσσω. Να ξεκινήσω με τα πινέλα που τα έχω σε αυτήν εδώ τη θήκη, είναι travel case, έτσι ώστε τα πινέλα να μην τζακίζουν οι τρίχες τους. Θα βρείτε στην Inglot, θα βρείτε στη MAC, θα βρείτε σε μεγάλες εταιρείες καλλιτικών και τις πουλάνε κάπου στα 20 με 30 ευρώ, έχω την αίσθηση. Εγώ την πήρα από το AliExpress στην πολύ ακριβή τιμή των 5 ευρώ, ανοίγει έτσι, γίνεται δύο ποτηράκια ουσιαστικά, οπότε είναι τα πινέλα σου εδώ και μπορείς να βάλεις πούμε, τα πλυμμένα πινέλα εδώ. Το χρησιμοποιώ και στην επαγγελματική μου βαλίτσα έτσι ώστε να ξέρω ποια πινέλα είναι βρώμικα και ποια θέλουν καθάρισμα και για να είναι έτσι όρθια και να βλέπω τι έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε να σας δείξω τι έχω πάρει μαζί μου, έχω πάρει τα απολύτως απαραίτητα. Χρησιμοποιώ πάντα σφουγγαράκι για το foundation, οπότε πήρα τις Real Techniques, το παίρνω σε αυτό το πακέτο των 4 και έχω σφουγγαράκια για πάντα. Ναι, οπότε έχω σφουγγαράκι σίγουρα μαζί μου και μετά έχω, με το σφουγγαράκι κάνω και το concealer μου, βάζω και το concealer, οπότε τελειώνω με βάση από αυτά. Σετάρω με το συγκεκριμένο από BH Cosmetics, είναι το 124, το πήρα από το Beauty Bay σε set. Είναι πολύ οικονομικά και πολύ καλά πινέλα, οπότε πήρα αυτό για πούδρα, για να μην πάρω τεράστιο πινέλο πούδρας. Πήρα πάλι από BH Cosmetics το 123, είναι ένα stippling brush, το οποίο το πήρα για τα προϊόντα του σώματος, για τα λάδια που βάζω στο ντεκολτέ. Το αγαπημένο μου πινέλο για contouring είναι από Morphe το E4. Είναι αυτό το υπογωνία πινέλο. Με βολεύει πάρα πολύ. Και από BH Cosmetics το 126 για ρούς. Και φυσικά ξέχασα να πάρω ρούς μαζί μου, οπότε δεν το χρησιμοποίησα και είναι το μόνο που είναι κατάλευκο και καθαρούλι. Ξέρεις πόσο ακούγεται αυτό το μπουρί. Πάντα το setting brush της Real Techniques για highlighter, αυτό χρησιμοποιώ πάντα. Και μετά αυτά εδώ είναι των ματιών και έχω πάρει διάφορα πινέλα, έχω πάρει BH Cosmetics, αυτό απλώνω τη βάση για τις σκιές. Σετάρω πάντα τη βάση με αυτό εδώ από Sephora, το οποίο είναι το νούμερο 10. Ξεκινάω την κόγχη μου με το base shadow brush από Real Techniques. Και ό,τι θέλω να βάλω στο κινητό βλέφαρο, το βάζω με αυτό εδώ. Είναι από ELF αυτό. Είναι ένα flat πινελάκι που με βολεύει. Εσωτερικές γωνίες και κάτω γραμμή των βλεφαρίδων χρησιμοποιώ και BH Cosmetics και Morphe. Αυτά τα δύο, τα pencil brushes, βολεύουν πάρα πολύ. Μπλεντάρω τα πάντα με αυτό εδώ το πολύ fluffy από BH πάλι το 101, το οποίο είναι αρκετά παχουλό, μοιάζει πάρα πολύ και με ένα της MAC. Το 2.17, νομίζω το 2.17. Και έχω από Sephora το πινέλο για τα φρύδια μου που έχει σπούλι από τη μία μεριά και υπογωνία από την άλλη και βολεύει πολύ με το pomade. Και άλλο ένα για eyeliner. Αυτά είναι όλα και όλα τα πινελάκια που παίρνω μαζί. Η θήκη αυτή με έχει σώσει για να μην τσακίζουν τα πινέλα, γιατί πάντα στα ταξίδια τα πινέλα μου γίνονταν χάλια και προσπαθούσα να τα συνεφέρω μετά με το πλύσιμο. Οπότε τώρα έχω σωθεί με αυτήν εδώ τη θήκη. Ξεκινάω πάντα το μακιγιάζ μου τελευταία με Beauty Drugs, τα Beauty Drops για ενυδάτωση. Είναι με υαλουρονικό, είναι ο ροζ. Οπότε πήρα αυτό μαζί μου.
Και μετά πάντα βάζω την strobe cream από τη MAC ή όποια άλλη strobing cream, γιατί θέλω λάμψη το καλοκαίρι και δεν θέλω να είναι πολύ matte το αποτέλεσμα στο πρόσωπό μου, στη βάση μου. Και επειδή είχα και το travel size, βολεύει για το ταξίδι. Πήρα μαζί τα φρύδια μου, που είναι της Maybelline, το Tattoo Brow. Είναι pomade για τα φρύδια και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, ταιριάζει πάρα πολύ στα μαλλιά μου και τις φυσικές τρίχες των φρυδιών μου. Είναι το νούμερο 4, το Ash Brown, και είναι αρκετά ψυχρό καφέ. Δεν είναι αυτό το σοκολατή που κοκκινίζει, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ για τα φρύδια. Για βάση, για foundation, έχω πάρει και της MAC το Pro Longwear για να το τελειώσω, γιατί το απεχθάνω με το συγκεκριμένο και προσπαθώ να το τελειώσω. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, αλλά πλέον είναι πάρα πολύ ανοιχτό για μένα. Και από Fenty το 230, το οποίο είναι πιο matte. Επίσης δεν τρελαίνομαι γιατί δεν έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, οπότε δεν πεθαίνω με το συγκεκριμένο foundation, αλλά είναι σχετικά κοντά στο σώμα μου. Βέβαια το σώμα μου πάλι έχει μαυρίσει αρκετά σε σχέση με το πρόσωπο, οπότε ακόμα και αυτό τώρα είναι λίγο ανοιχτό, αλλά κάπως έρχεται σε ισορροπία το σκηνικό. Και μετά γίνεται του concealer το κάγκελο. Έχω 4 concealer μαζί. Πριν με κράξεις, γιατί έχω 4 concealer μαζί, ξεκίνησα με αυτά τα 2. Έφυγα με τις Catrice στο Liquid Camouflage στην απόχρωση 5, η οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτή για μένα τώρα, και με τις Radiant το Illuminator στην απόχρωση Dark Beige, και είναι η 9, η οποία ήταν αρκετά σκούρα, οπότε της αναμείγνια. Αλλά πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, πήρα του Liquid Camouflage την 15 και τη 10, οπότε γι' αυτό κατέληξα με 4 concealer. Προφανώς χρησιμοποιώ την 15 αυτή τη στιγμή μόνο, τις άλλες όχι. Πριν σεταρώ με πούδρα το πρόσωπό μου, χρησιμοποιώ της Becca το υγρό highlighter στην απόχρωση Opal. Ήταν σε ένα set που είχε με πούδρα και υγρό highlighter. Είναι αυτό εδώ, το οποίο όταν δεν θέλω να βαφτώ πολύ, χρησιμοποιώ αυτό εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ, δίνει πολύ φυσική λάμψη στα ζυγωματικά, μου αρέσει και στο σώμα, οπότε το πήρα αυτό μαζί. Και καταλήγω να σετάρω τα πάντα με τη Huda, την loose πούδρα, στην απόχρωση Sugar Cookie, είναι διάφανη. Βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ σκληρό, οπότε στο ταξίδι δεν φοβάσαι ότι θα ανοίξει, ότι θα σπάσει και τα συναφή. Έχει αυτό εδώ το διχτάκι, οπότε δεν γίνονται όλα σύγχρηστα. Είναι πολύ βολική για ταξίδι. Όπως σας είπα, ξέχασα να πάρω ρούζ. Πήρα όμως το χούλα μαζί μου, το μικρούλι χούλα. Γιατί έχω πάρει αυτό το σετ που έχει το μικρό και το κανονικό μέγεθος. Πήρα το μικρούλι για να τελειώνει. Είναι αρκετά θερμό. Δεν το αγαπώ. Δηλαδή, μου πορτοκαλίζει πολύ εμένα για τα γούστα μου. Αλλά ταιριάζει καλύτερα στο foundation αυτή τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό και πήρα το χούλα. Και αγόρασα από τη Θεσσαλονίκη και το Butter Bronzer στην απόχρωση Sun Kissed Bronzer, το οποίο είναι η πιο σκουρόχρωμη νομίζω από όλες. Δεν ξέρω κιόλας αν φαίνεται. Το οποίο επίσης μου ψηλό πορτοκαλίζει. Α, κάπως έτσι μάλλον φαίνεται. Θα πάω να πάρω, η αλήθεια είναι, το κλασικό, γιατί το κλασικό... Εντάξει, το γλιτώσα στο τσάκ, έτσι. Το κλασικό μου αρέσει καλύτερα σαν απόχρωση. Και τελειώνω με τη βάση μου, με highlighter. Με βόλεψε αυτό σαν συσκευασία, γιατί είναι από τα λίγα που δεν είναι σε παλέτα. Όλα μου τα highlighter είναι σε παλέτα. Οπότε πήρα αυτό για να μην πιάνει πολύ χώρο. Είναι από NYX, το Born to Glow, στην απόχρωση Chosen One. Είναι χρυσό, είναι έντονο αρκετά. Μου αρέσει. Δεν είναι κακό. Γυαλίζει πολύ, θέλει πολύ καλό μπλεντάρισμα για να μην κάνεις γραμμή όπως έχω κάνει εγώ τώρα, μπράβο μου. Είναι όμως πολύ ωραίο. Και περνάω στα μάτια. Έχω πάρει το eyeliner της Maybelline, το Eye Studio Lasting Drama, το οποίο είναι σε gel μορφή. Είναι το eyeliner που με βολεύει γενικά να φοράω, δεν μου αρέσουν τα στυλό. Και έχω πάρει τη μοναδική παλέτα ματιών μαζί, την Saltry από Anastasia. Έχει τις πιο βολικές αποχρώσεις, είναι γίνη, είναι ευκολοφόρετη, έχει τα σίμερ που μπορεί να θέλεις να φορέσεις. Σετάρω πάντα τα μάτια μου με αυτήν εδώ την Fresh. Αυτή, όπως βλέπετε, έχει ήδη πιάσει παν
Βέβαια, η παλέτα γενικά πολύ εύκολα πιάνει παν, γιατί με το που βουτάς το πινέλιο σου αμέσως βυθίζεται μέσα στη σκιά. Οπότε με 20 χρήσεις αυτή είχα δει ήδη το παν. Δεν με χαλάει, μου αρέσει να τελειώνω τις παλέτες και να μην τις κρατάω στο συρτάρι αχρησιμοποιητές, γι' αυτό και δεν παίρνω και πολλές. Οπότε πήρα αυτήν εδώ μαζί μου γιατί βολεύει. Ξέχασα να σας δείξω για τα φρύδια την μάσκαρα από L'Oréal Brow Artist Plumper, η οποία δεν ξέρω γιατί την πήρα μαζί. Γιατί... Α, ξέρω γιατί την πήρα μαζί. Ψέματα λέω. Γιατί πήρα μαζί και το μολύβι της Cosmody, σε περίπτωση που βαριέμαι να χρησιμοποιήσω το pomade, πήρα το μολύβι και αυτά τα χρησιμοποιώ μαζί. Όταν βάζω μολύβι στα φρύδια, βάζω και τη μάσκαρα. Όταν βάζω pomade, επειδή είναι αρκετά κερένιο, δεν χρειάζεται να βάλω μάσκαρα, γιατί μένουν τα φρύδια σωστά. Οπότε ναι, αυτά πάνε μαζί, το pomade μόνο του. Και από μάσκαρα ματιών, καταρχήν πήρα μαζί μου από Elebana την Elleplex, σας την έδειξα ξανά στα αγαπημένα καλοκαιριού, γιατί είναι το σέρουμ που φοράω στις βλεφαρίδες μου και το λατρεύω. Έχει κάνει τις βλεφαρίδες μου μπόμπα, είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και έχω πάρει για κανονική μάσκαρα την από L'Oréal την Paradise Ecstatic, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, σας τα έχω πει ξανά σε εκείνο το βίντεο. Και από Sephora μία διάβροχη, η Full Action Extreme Effect, whatever. Δεν έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι όντως αδιάβροχη, οπότε αν θέλω ένα τσακ κάτι της, είτε στην παραλία, είτε το πρωί που ξέρω ότι θα υδρώσω, θα έχει πολύ ζέστη και τα λοιπά και θέλω να βάλω αδιάβροχη, παίρνω αυτήν. Πήρα μαζί δύο μολυβάκια για τα χείλη, τα οποία είναι από Bella Oggi το νούμερο 1 και από fashion, makeup, whatever. Είναι η απόχρωση... Καμία... 21. Και είναι σχεδόν ίδια και μπράβο μου. Είναι δύο nude κραγιόν. Μολύβια χιλιών που είναι σχεδόν ίδια. Δεν πειράζει. Και από κραγιόν προφανώς και πήρα σχεδόν ίδια nude μαζί μου. Εντάξει, δεν πήρα... Ίσως να πήρα λίγο πολλά. Πήρα από YSL την απόχρωση 2.18, η οποία είναι η απόχρωση «Δεν θέλω να βάλω κραγιόν». Και βάζω αυτό γιατί είναι ψιλοδιάφανο, ψιλοσάν τα χείλη μου, οπότε αν δεν πολύ θέλω να βαφτώ, φοράω αυτό. Ένα lip gloss από H&M, της κακιάς ώρας, πραγματικά της κακιάς ώρας, δεν ξέρω γιατί το πήρα αυτό μαζί μου, μη ρωτάτε τίποτα. Από Seventeen, από τη matte σειρά, το νούμερο 2, που είναι ένα πολύ ωραίο rose nude, πολύ opaque, αυτή η σειρά με τις Seventeen, τα matte, τη λατρεύω. Και είναι από τα αγαπημένα μου nude αυτά. Το αγαπημένο μου nude ever, που είναι από Too Faced, από τα melted matte, το... Child Star, είναι αυτό που φοράω και τώρα, ίσως πλέον τώρα που έχω μαυρίσει να είναι λίγο ανοιχτόχρωμο για μένα, αλλά είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραία διάρκεια, είναι matte, είναι το πιο ωραίο, η πιο ωραία απόχρωση nude ever, το αγαπώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ένα παρόμοιο απόφρα, γιατί αν δεν πάρεις 100 ίδιες αποχρώσεις μαζί σου, δεν πας πουθενά, το οποίο δεν ξέρω τι διαφορετικό έχει από όλα τα άλλα. Είναι το Bel Air, μην κρίνεις που τα βλέπεις όλα ίδια. Και για να πάρω και κάτι διαφορετικό επιτέλους, πήρα από Aden, από τα Liquid Lipstick, την απόχρωση 8, που είναι ένα ωραίο κοραλοκόκκινο, πάρα πολύ έντονο. Δεν μπορώ να το καλύζει τόσο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό... κόκκινο, γιατί μπορεί να θέλεις ένα κόκκινο κραγιόνι στις διακοπές. Και τελειώνω τα καλλιντικά με το All Nighter από Urban Decay, γιατί πρέπει το μακιγιάζ να μείνει όσο περισσότερο γίνεται. Ας μην πω όλη μέρα, γιατί δεν βαφόμουν το πρωί, αλήθεια είναι. Βαφόμουν μόνο το βράδυ που βγαίναμε. Και από Beauty Drag σας την έχω ξαναδείξει. Είναι η Strobling και είναι μία κρέμα
Για τον ντεκολτέ, για το σώμα, θεωρητικά είναι και για το πρόσωπο. Εμένα δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ λιπαρή. Η αλήθεια είναι στο πρόσωπο. Αν είστε ξηροί, θα σας αρέσει και στο πρόσωπο. Εμένα μου αρέσει στο σώμα. Έχει απίστευτη διάρκεια, πάρα πολύ ωραία λάμψη. Φαίνεσαι J-Lo για πάρα πολλές ώρες με το που τη βάλεις. Αυτά ήταν όλα και όλα όσα πήρα μαζί μου στις διακοπές. Πείτε μου εσείς τι παίρνετε μαζί σας στις διακοπές. Μην με κράξετε για τα τόσα ίδια κραγιόν, παρακαλώ. Έτυχε, εντάξει, κάποιο είναι στην τσάντα, κάποιο το παίρνεις μαζί, κάποιο λες, α, δεν παίρνω και αυτό μαζί. Και καταλήγεις να έχεις κραγιόν για να βάψεις νύφη μαζί σου. Δεν πειράζει. Εμείς θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλες καλά. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά!